Άστο σου λέω, μόνο που είπε αυτό το μεγάλο ψέμα ότι τους μπλόκαρα, ενώ την μπλοκάραμε εμείς το βράδυ, χτες το εμείς βράδυ. Την μπλοκάραμε χτες. Γιατί της είπα, σου δίνω δύο μέρες να ζητήσει συγγνώμη από τα παιδιά με καρκίνο. Δεν το έκανε και έκανε live χτες. Αντίθετο, την μπλοκάρω. Και βγαίνει σήμερα στους άλλους εκεί πέρα, πόσα άτομα, 20-25 άτομα, και λέει τους μπλόκαρα. Πόσα παραμύθια μας έχει πει εμάς να δεις. Παραμύθια, τις καλημάς. Ρε ηλίθιε, ποια παιδιά ρε. Καλησπέρα σε όλους. Ποια παιδιά από τον καρκίνο, βρε ηλίθιε. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, βρε ηλίθιε. Ξεφτύλα. Ποιος νομίζεις ότι είσαι. Το μόνο το παιδί, το δικό σου έχει καρκίνο. Πέντε χιλιάδες. Αλλά αφού θέλει κολόγρια να τα ακούει. Ποιος είσαι, ρε ηλίθιε. Να κάθεται κόλλος σε ένα σκαμπόλι την ώρα και να έχει να επιβάλλει. Γιατί αυτό είναι, να επιβάλλει. Ποιος είσαι ηλίθιε, ούτε γυναίκα σου είσαι ηλίθιε. Και τα 30.000 μπλοκ που έχει, 30.500 μπλοκ, δεν είναι μαλάκες. Ξεφτύλε, ξεφτύλα. Για ποια παιδιά μιλάς, βρε ηλίθιε. Δεν είναι άνθρωπος φιλίας. Δεν είναι άνθρωπος που έχει ψυχή, προσευχή και θα έχει φιλία. Μιλάει, ρε, τις δώσαν αξία εδώ μέσα στο TikTok και τα πήρε πάνω του. Υπάς παντού, καθόταν απάνω. Τώρα να ασχοληθώ με μια κολόγρια τώρα. Την έβαλα και στο σπίτι μου. Δύο-τρεις φορές. Εγώ μπορεί να είμαι κολόγρια, αλλά τα παιδιά που έχουν καρκίνο τα σέβονται. Ναι, εσύ είπα αλήθεια. Ρε φίλε, είμαι φιλόξενος όπως είναι και το σπίτι του δικό σου Γιάννη και η Μπλου και ο Αντώνης. Είμαστε φιλόξενοι. Όλους του άνθρωποι. Ούτε μήνυση δεν τις έκανες. Είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι.